Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θέλω να σας θυμίσω το νούμερο που μπορείτε να επικοινωνείτε. Είναι το 54005. Νομίζω ότι από το πρωί που στη σελίδα μας στο Facebook ανακοινώσαμε το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα με τη Στέλλα Αρναούτογλου και πολλά like είδαμε, αλλά και ερωτηματικά και απόψεις από μητέρες που αγωνιούν, νιώθουν ενοχές, γιατί κάποια στιγμή που τα παιδιά ξεπερνούν τα όρια και θα φωνάξουν και το χέρι θα σηκώσουν. Συζητάμε αυτό το θέμα για την τιμωρία και θέλουμε να δούμε αν τελικά το ξύλο, όπως μας λέγαν παλιά, έχει βγει από τον παράδεισο. Να πούμε ένα καλό μεσημέρι στη Στέλλα την Αρναούτογλου, να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Στέλλα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω και πάλι και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και τηλεοπτικά να τα μεταφέρουμε αυτά και να τα πούμε. Προσλαμβάνεσαι και η Χολύπτης, έφτιαξε το μικρόφωνο πολύ καλύτερα από ότι εγώ. Τελικά λοιπόν, πάντα είναι θέμα εμπειρίας. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση, τι περίμενε, δεν πήρε βάλει μικρόφωνο, Στέλλα. Εκτός από την τηλεοπτική της εμπειρία, έχει και εμπειρία στο κομμάτι της παιδοψυχολογίας και κυρίως αυτή της την εμπειρία και τη γνώση θα εστιάσουμε σήμερα. Συζητάμε λοιπόν για... πώς θα το βάλουμε με ένα γενικό τίτλο. Δεν θα πούμε μόνο για το ξύλο, θα μιλήσουμε μάλλον για τη βία που χρησιμοποιούμε είτε λεκτική είτε σωματική. Τα ονομάζουμε επιθετικούς τρόπους ανατροφής. Αυτούς λοιπόν τους τρόπους ανατροφής, τους επιθετικούς που χρησιμοποιούμε οι γονείς προκειμένου να αναθρέψουμε καλά παιδιά. Mm-hmm. Αναθρέφουμε καλά παιδιά με αυτούς τους τρόπους. Αναθρέφουμε επιθετικά παιδιά με επιθετικούς τρόπους. Δεν είναι δηλαδή αποτελεσματική η φωνή και το χαστούκάκι. Η φωνή και το χαστούκάκι είναι αποτελεσματικά βραχυπρόθεσμα, δηλαδή όταν το παιδί πονάει από το ξύλο ή φοβάται από τη φωνή, πονάει τα τύμπανα των αυτιών του από τη φωνή. Έχουν άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν χρειάζεται να το δουλέψουμε πολλή ώρα, σε 3 δευτερόλεπτα μπορούμε να έχουμε το παιδί στο ένα πόδι. Όμως, όταν τα παιδιά πάψουν να φοβούνται ή να πονάνε, δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο να μπορούν να συνεργάζονται και να υπακούνε και δεν βασίζεται και δεν είναι και ένας τρόπος ανατροφής που βασίζεται στην εμπιστοσύνη που νιώθει το παιδί στο γονιό. Έτσι βασίζεται απλά στο ότι ο γονιός ασκεί κάποια δύναμη απάνω στο παιδί και το παιδί από φόβο συνεργάζεται. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι της γενιάς μας, αν υποθέσουμε ότι ανήκουμε και οι τρεις μας σε μια γενιά, μεγαλώσαμε έτσι. Ήταν την εποχή που εμείς ήμασταν πιτσιρίκια και νομίζω και οι άνθρωποι από μεγαλύτερες γενιές, ο τρόπος που διαπαιδαγωγούσαν τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες. Παλιά, οι παλιοί λέγανε «πάρε δάσκαλε το παιδί μου, κάν το ό,τι θες, τα κόκαλα σε μένα». Δηλαδή, σπάσου το στο ξύλο, μην του σπάσει κόκαλο μόνο. Ναι. Οπότε, αν έχεις φάει ξύλο στη ζωή σου, εύκολα την ώρα που θα χάσεις την ψυχραιμία σου, θα γυρίσει και το χαστούκι. Ναι. Ή θα τραβήξει το αυτί. Ναι, αυτό συμβαίνει και νομίζω ότι οι γονείς όταν λένε ότι νιώθουν τύψεις γιατί φέρθηκαν επιθετικά στο παιδί τους, νιώθουν τύψεις ακριβώς γιατί δεν είναι ένας τρόπος που συνειδητά τον χρησιμοποιούν για οριοθέτηση. Είναι ουσιαστικά μια αυτόματη κίνηση που βγαίνει από μέσα από ανθρώπους που έχουν ανατραφεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε γίνεται αυτόματα, δεν γίνεται συνειδητά, γι' αυτό υπάρχουν και οι τύψεις μετά. Να εξηγήσουμε. Μας είπες λοιπόν ότι είναι βραχυπρόθεσμα αποτελεσματική αυτή η τρόπη. Mm-hmm. Και να εξηγήσουμε και μακροπρόθεσμα πώς λειτουργούν. Ναι, μακροπρόθεσμα αυτό που συμβαίνει, καταρχήν να το πάρουμε από λίγο πιο νωρίς. Οριοθέτηση δεν κάνουμε στα παιδιά μας για να έχουμε ένα ήσυχο σπίτι. Η οριοθέτηση για τα παιδιά μας είναι μια διαδικασία μάθησης, γιατί τα βοηθάει να παίρνουν μετά στο μέλλον, όταν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, mm-hmm. αποτελεσματικές αποφάσεις, να κάνουν κατάλληλες για τον εαυτό τους επιλογές. Και αυτό έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας καλής οριοθέτησης και όχι μιας οριοθέτησης που είναι βασισμένη στη βία. Η οριοθέτηση που είναι βασισμένη στο φόβο ουσιαστικά δημιουργεί στα παιδιά την τάση όταν βρεθούν μακριά από το άτομο που λειτουργεί επιθετικά να θεωρήσουν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένα όριο, οπότε κάνουν πολλά λάθη μετά στις επιλογές της ζωής τους. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό στην γενιά μας. Όταν βλέπαμε φοιτητές που μετά ήταν μακριά από το σπίτι, αναθρεμμένο σε πολύ αυστηρά σπίτια και πολύ έντονους τρόπους ανατροφής, μακριά από το σπίτι που τους ρώταγες γιατί δεν πας στο μάθημα, γιατί δεν είναι κανείς να με μαλώσει, γιατί πίνεις τόσο πολύ, γιατί δεν είναι κανείς να με δει. Οπότε θεωρούσαν ότι κάνουν πράγματα γιατί υπάρχει ένας τύραννος ο οποίος τα επιβάλλει και όταν αυτός ο τύραννος φύγει από τη μέση, μετά δεν υπάρχει λόγος για να γίνονται σωστές επιλογές ή κινήσεις.
Εκεί, οπότε λοιπόν, δεν διδάσκονται να... κάτι τα παιδιά. Ουσιαστικά η οριοθέτηση που είναι βασισμένη σε επιθετικούς τρόπους έχει σαν στόχο να κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή των γονιών και τη συνολική κατάσταση της οικογένειας, αλλά δεν βοηθάει τα παιδιά με κάποιο τρόπο. Και γιατί έχουμε, επί χρόνια έχει επικρατήσει αυτός ο μύθος τελικά, όπως μας λες, ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο? Γιατί τα πολύ προηγούμενα χρόνια η σκέψη για τα παιδιά δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη. Ας μην ξεχνάμε ότι η αρχική αντιμετώπιση των παιδιών ήταν να τα βλέπουμε σαν μικρογραφίες ανθρώπων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ξεχωριστές ανάγκες τους και ο ξεχωριστός διαφορετικός τρόπος με τον οποίο μπορούν να σκεφτούν ή να αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Και σιγά σιγά, όπως άρχισε να αναπτύσσεται κάποια σκέψη για το παιδί σαν μια ξεχωριστή οντότητα, άρχισε να γίνεται και αντιληπτές αυτές οι δυσκολίες αυτού του είδους στα συστήματα. Οπότε όσο εξελίσσεται η σκέψη για το παιδί, σαφώς εξελίσσονται και οι τρόποι, εξελίσσεται και η διαμόρφωση τρόπων που είναι πιο κατάλληλοι για να λειτουργήσουμε απέναντι σε ένα παιδί. Άρα ήταν μια λανθασμένη τακτική. Και την οποία πλέον έχουμε την πληροφορία και τη γνώση ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να την εφαρμόζουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αναφέραμε κάποιους εξ αυτούς και θα μας πούν τώρα πολλοί γονείς. Ωραία. Και όταν πια το παιδί μου έχει φύγει εκτός ορίων, έχω δει, βρε παιδί μου, ότι ο μόνος τρόπος για να το κάνω να ηρεμήσει και να έρθει στα συγκαλά του είναι να του δώσω ένα χαστούκάκι, ας πούμε, ή να βάλω τη φωνή. Εκεί σε αυτό το γονιό, τι έχουμε να αντιπαραβάλουμε? Έχουμε να του πούμε ότι θα είναι σημαντικό όταν λειτουργούμε, όταν φερόμαστε προς τα παιδιά, πρέπει να κρατάμε συνεχώς στο νου μας πώς νιώθουν τη στιγμή που τους φερόμαστε, με όποιον τρόπο, και τι μήνυμα παίρνουν, τι διδάσκονται από αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν σε ένα παιδί ρίξουμε ένα χαστούκάκι, γιατί έτσι θα μας βοηθήσει να βάλουμε την τάξη, το παιδί νιώθει ότι αδιαφορούμε για τα συναισθήματά του και για το είναι οποιαδήποτε ανάγκη εκφράζει εκείνη τη στιγμή, ακόμα και με άσχημο τρόπο. Όμως το παιδί εκφράζει ένα συνέστημα, μια ανάγκη. Τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον καλύτερο δυνατό λεκτικό τρόπο τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Οπότε το παιδί νιώθει ότι αδιαφορούμε γι' αυτά και συγχρόνως το διδάσκουμε ότι ασκώντας βία, δύναμη πάνω σε έναν άλλο άνθρωπο, μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις. Και τι κάνουμε κατά αντιστοιχεία, σε αντίθεση μάλλον με αυτή την πρακτική? Για να βοηθήσουμε το παιδί καλύτερα. Ναι, για να έρθει και αυτό στα συγκαλά του, που λέμε. Αυτό τώρα έχει να κάνει ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παιδί το οποίο εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε ένα temper tantrum, σε ένα ξέσπασμα έντονο συναισθηματικό, ή αν κάνει μια χειριστική συμπεριφορά, ή αν είναι ο μέσος όρος της κατάστασης του σπιτιού. Από περίπτωση σε περίπτωση το λειτουργούμε αλλιώς. Αυτό που έχει σημασία να θυμόμαστε είναι ότι ανατροφή, οριοθέτηση, συζήτηση, διαχείριση μιας κατάστασης όταν τα πνεύματα είναι οξυμένα δεν γίνεται. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε λίγο ήρεμα στο παιδί, λέγοντάς του αυτή τη στιγμή έχεις αυτά τα συναισθήματα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Θα ηρεμήσουμε όλοι και μετά θα συζητήσουμε. Είναι καλύτερα δηλαδή να περιμένουμε λίγο, να πέσει η ένταση, να κάνουμε λίγο απόσυρση στο παιδί ή στον εαυτό μας ανάλογα, έτσι ώστε αργότερα με ηρεμία να μπορούμε να μιλήσουμε. Πολλές φορές έχουμε πει ότι όταν κάποιος είναι κατακλυσμένος από συναίσθημα, δεν μπορείς να του μιλήσεις με τη λογική. Και αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά οι επιθετικές συμπεριφορές δουλεύουν. Γιατί όταν κάποιος είναι κατακλυσμένος από συναίσθημα και εσύ τον πονέσεις, τον σοκάρεις, οπότε τον βγάζεις από το ένα συνέστημα και τον βάζεις σε ένα άλλο συνέστημα, μόνο που τον βάζεις σε ένα συνέστημα φόβου εκείνη τη στιγμή και παράπονο. Και αυτό κάνει κακό και στην αυτοπεποίθηση των παιδιών και κάνει και πολύ κακό στη σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί, η οποία πλέον δεν είναι βασισμένη σε σεβασμό και εμπιστοσύνη, αλλά σε φόβο. Τους ανθρώπους που φοβόμαστε δεν τους σεβόμαστε και δεν τους εμπιστευόμαστε. Να το δώσουμε με ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει και θα ξεμπλοκάρει πολλούς γονείς. Δηλαδή, έχει φτάσει η κατάσταση στο μη περαιτέρω, ενώ υπομονετικά του έχουμε πει 2, 3, 10 φορές. Κάνει ησυχία ή μην πετάς τα πράγματα. Δεν ακούει, είναι το παιδί εκτός ορίων, προκλητική η συμπεριφορά του και σου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Αυτό που θες είναι και τις φωνές να του βάλεις και να του δώσεις και 2 στον ποπό. Έτσι όπως ακριβώς ακούστηκε, ουσιαστικά αυτό που θες είναι. Δηλαδή αυτό είναι η ανάγκη του γονιού. Όταν όμως φερόμαστε προς το παιδί μας, έχει σημασία να κοιτάμε την ανάγκη του παιδιού εκείνη τη στιγμή.
Επειδή κάποιες στιγμές δεν αντέχουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι άλλο, είναι καλό να πάμε στη τουαλέτα για λίγα δευτερόλεπτα. Να το αφήνουμε να καμβελίζει. Ναι, να κάνουμε μια βόλτα στην ταράτσα, να πιούμε ένα ποτήρι νερό, να μπορούμε να είμαστε και ξανά σε εσωτερική ισορροπία και σε επαφή με τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να χειριστούμε το παιδί. Ωραία. Όταν λοιπόν. Α, και να πούμε και το άλλο, ότι όταν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να ουρλιάξουμε για να κάνει το παιδί αυτό που λέμε, πάει να πει ότι έχουμε χειριστεί λάθος τη διαδικασία της οριοθέτησης από την αρχή της. Yeah. Και θεωρώ ότι θα είναι καλό σε μια επόμενη συνάντησή μας να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για τη διαδικασία της οριοθέτησης, γιατί οι γονείς που λειτουργούν σωστά την οριοθέτηση δεν βρίσκονται στο σημείο να χρειαστεί να πάνε σε τέτοιες συμπεριφορές, γιατί τα παιδιά συνεργάζονται πολύ καλύτερα από την αρχή. Ωραία, να δούμε σήμερα τις περιπτώσεις όπου αυτή η οριοθέτηση δεν έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Όχι, εννοώ από πολύ νωρίς, εννοώ από δεν πολύ νωρίς σε σχέση με την περίπτωση, δηλαδή με το περιστατικό. Με το συγκεκριμένο περιστατικό. Έχουμε, ας πούμε, το παιδί και του λέμε είναι ώρα να κοιμηθείς και το παιδί βλέπει τηλεόραση, παίζει υπολογιστή και δεν τον κλείνει. Αν την ώρα που λέμε είναι ώρα να κοιμηθείς, έχουμε φροντίσει 10 λεπτά πριν να ενημερώσουμε το παιδί ότι σε 10 λεπτά θα κοιμηθείς. Και την ώρα που πρέπει να φύγει από το καθιστικό, πάμε, κλείνουμε την τηλεόραση, παίρνουμε το παιδί από το χέρι και του λέμε είναι ώρα να κοιμηθείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βρεθούμε στην κατάσταση 10 λεπτά αργότερα να ουρλιάζουμε πρέπει να κοιμηθείς. Ξεκινάμε λοιπόν στο αναπεριστατικό από νωρίς τη σωστή διαδικασία για να μην φτάσουμε στο σημείο. Και το παιδί να μην μας υπακούσει γιατί δεν σέβεται το ότι εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί πώς να δείξουμε στο παιδί ότι εννοούμε αυτό που λέμε, αν δεν κάνουμε κινήσεις που δείχνουν ότι βαδίζουμε προς αυτό το στόχο τον οποίο έχουμε περιγράψει. Αν δηλαδή εγώ είμαι στο δικό μου υπολογιστή και γράφω πράγματα και φωνάζω στο παιδί στο άλλο δωμάτιο, πήγαινε να κοιμηθείς, δεν δείχνω αρκετό ενδιαφέρον. Χρειάζεται εγώ να σηκωθώ από το δικό μου υπολογιστή, να πάω στο δωμάτιο που είναι το παιδί και να του πω τώρα χρειάζεται να κλείσουμε τον υπολογιστή σου και έλα να σκεφτούμε ποιο παραμύθι θα πούμε μετά που θα έχει πλύνει τα δόντια σου. Να το έχουμε πάρει από το χέρι και να κάνουμε τη διαδικασία αυτή. Ωραία, να επιστρέψουμε στο περιστατικό που διαχειριζόμασταν πριν. Ναι. Όπου έχει για λίγο φύγει ο γονιός, έχει πάει να πάρει λίγο. Μια ανάσα και επιστρέφει στο σκηνικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο μας το σώμα με έναν τρόπο που θα δείχνει στο παιδί τι εννοούμε. Αυτό τι σημαίνει. Πάμε εκεί, όχι χαμογελαστά, όχι θυμωμένα. Με ένα ήρεμο πρόσωπο, ουδέτερο πρόσωπο. Και έχει σημασία να μιλάμε κοφτά. Μικρές προτάσεις, κοφτές, χωρίς να ανεβάζουμε τον τόνο της φωνής. Την εντολή ο εγκέφαλος την παίρνει από μια φωνή που κατρακυλάει προς τα κάτω, όχι από μια φωνή που ανεβαίνει προς τα πάνω. Οπότε πάμε εκεί και λέμε τώρα είναι ώρα να σταματήσεις αυτό. Κοφτά. Και λέγοντάς το αυτό, ξεκινάμε εμείς να μαζεύουμε αυτό το οποίο πρέπει να σταματήσει το παιδί. Οπότε καθοδηγούμε με τη δικιά μας συμπεριφορά και δείχνουμε με τον τόνο φωνής μας ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι άλλη, το πλαίσιο είναι άλλο. Και αυτό το δείχνω με έναν άλλο τρόπο φωνής. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, η γιαγιά μου όταν ήθελε να με μαλώσει, με φώναζε Στυλιανή, δεν με φώναζε Στέλλα. Οπότε όταν ήξερα ότι όταν ακούσω Στυλιανή, το θέμα είναι σοβαρό και είχε έρθει η ώρα να υπακούσω. Ναι. Δεν χρειαζόταν ούτε να φωνάξει, ούτε να ουρλιάξει, ούτε να με χτυπήσει. Απλά έλεγε το όνομά μου με έναν άλλο τρόπο που ήξερα ότι αυτό βάζει ένα όριο σε μια αλφα κατάσταση που μπορεί άρα να είναι. Άρα το κωδικοποιεί και το παιδί έτσι. Ναι, και βέβαια και το παιδί κωδικοποιεί. Όταν το παιδί, αυτό που θα παρατηρήσουν πολλοί γονείς αν αρχίσουν να αλλάζουν συμπεριφορές, είναι ότι τις πρώτες φορές το παιδί μπορεί να μην ανταποκριθεί, γιατί δεν θα ξέρει τι σημαίνει αυτό. Αν όμως κρατηθούν σταθεροί, είναι ζήτημα το πολύ πολύ ενός 1,5 μήνα, που το παιδί να έχει προσαρμοστεί στους νέους κώδικες οριοθέτησης και επικοινωνίας και να ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα. Αν δεν μας υπακούσει, ενώ εμείς έχουμε πάρει τις ανάσες μας, πάμε με ήρεμο πρόσωπο, με κοφτές φράσεις, αλλά και κινήσεις. Βάζουμε το πλαίσιο ότι τώρα σταματάει το παιχνίδι, είναι ώρα για παράδειγμα για μελέτη ή για να φας το φαΐ σου κτλ. Και δεν υπακούει. Και κάνει αυτές τις υστερίες που κάνουν, δηλαδή αρχίζει σε χτυπάει, αρχίζει και πέφτει κάτω και κυλιέται, βάζει τις φωνές. Αυτό λοιπόν είναι μια χειριστική συμπεριφορά και σε αυτό κάνουμε δύο διαδικασίες. Το πρώτο είναι δηλωτική κατανόηση. Καταρχήν όσο και αν φωνάζει και αν ουρλιάζει το παιδί, έχει σημασία εμείς να κρατήσουμε ένα χαμηλό τόνο φωνής. Γιατί αυτό αναγκάζει το παιδί να ρίξει λίγο τη δικιά του ένταση για να καταλάβει τι λέμε. Έχει σημασία να είμαστε σε βλεμματική επικοινωνία, οπότε δεν στεκόμαστε όρθιοι πάνω από το παιδί.
Αν είναι μικρό το παιδάκι, φροντίζουμε να είμαστε κάτω. Και αυτό που έχω δει και βοηθάει πάρα πολύ, αν το παιδί κυλιέται στο πάτωμα, είναι καλό να είμαστε ξαπλωμένοι στο πάτωμα, για να μπορούμε να κοιταζόμαστε πάλι όχι από πάνω. Ναι. Και λέμε, αυτή τη στιγμή νιώθεις θυμό, γιατί έχει τελειώσει το παιχνίδι και είναι η ώρα του φαγητού. Σε αφήνω 3 λεπτά να ηρεμήσεις, γιατί μετά θα πάμε να φάμε. Και μπορούμε και να καθίσουμε εκεί, απλά είμαστε αμέτωχοι από εκεί και ύστερα για αυτά τα 3 λεπτά. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που χρειάζεται να καταλάβει ο γονιός είναι ότι αν έχουμε αποφασίσει ότι κάτι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή και παραμείνουμε στο χώρο, θα γίνει. Δηλαδή, αν πούμε σε ένα παιδί, μάζεψε τα παιχνίδια σου, και το παιδί λέει: δεν μαζεύω τα παιχνίδια μου. Αλλά εμείς μείνουμε εκεί και του κρατάμε το χέρι και του βάζουμε ένα παιχνίδι μέσα και του λέμε: και αυτό το παιχνίδι θα το βάλουμε στο κουτί και θα βάλω κι εγώ ένα παιχνίδι στο κουτί να σε βοηθήσω. Και του βάζουμε κι άλλο ένα παιχνίδι. Μπορεί τα 4 από τα 10 παιχνίδια που θα είναι στο πάτωμα να χρειαστεί να του τα βάλουμε στο χέρι και να του πάμε το χέρι στο κουτί για να το αδειάσει. Όμως και θα βάλουμε κι εμείς άλλα 3. Τα τελευταία 3 όμως το παιδί τελικά θα έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει και θα απλώσει το χέρι του να τα βάζει στο κουτί. Εκεί λοιπόν, αν δούμε ότι έχει μπει στον σωστό δρόμο το παιδί μας, το επιβραβεύουμε. Και βέβαια μετά λέμε μπράβο, πάρα πολύ ωραία, τα κατάφερες. Κόλλατα. Ναι, 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 ναι. Ναι, θέλει επιβράβευση και βέβαια. Ωραία, το καταλαβαίνετε. Το δίνουμε αυτό, δεν του, βέβαια. Δεν του λέμε ότι. Είδες τώρα που μ' άκουσες είναι καλύτερα και σταμάτησε να φωνάζεις και είδες που στα έλεγα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ποτέ δεν λέμε στα παιδιά μας είδες που στα έλεγα εγώ. Σε καμία ηλικία. Σε καμία ηλικία, γιατί μετά όταν κάποια στιγμή κάνουν τα ίδια από μόνα τους κάποιο λάθος, δεν θα τολμήσουν να έρθουν να μας το πούνε, γιατί θα πούνε, θα μου πει τώρα η μαμά μου, είδες που στα είχα πει. Με ακούει πάλι. Ναι. Νιώθουν ηττημένα τα παιδιά, ναι, όταν πούμε είδες, ναι, που στα έλεγα. Ενώ αν πούμε, αχ, τι όμορφα που τα μάζεψες, πάμε τώρα πολύ ωραία να φάμε. Το παιδί έχει πάρει την επιβράβευσή του. Και η κατάσταση προχωράει ομαλά παρακάτω. Και να θυμόμαστε πάντα ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι σε πολύ αρχικά στάδια ηθικής ανάπτυξης. Δηλαδή θα κάνουν πολύ εύκολα πράγματα προκειμένου να πάρουν μια επιβράβευση. Τα παιδιά των γονιών που είναι αρκετά επιβραβευτικοί συνεργάζονται πολύ πιο εύκολα, γιατί ξέρουν ότι θα πάρουν μπράβο στο τέλος. Τα παιδιά των γονιών που είναι επικριτικοί και που αν το παιδί κάνει τελικά αυτό που του ζητήσαν να κάνει, στο τέλος θα γυρίσουν και θα του πούν είδες που στο έλεγα. Αυτά είναι παιδιά που. Οι υπόλοιποι τα αντιλαμβάνονται σαν πεισματάρικα, αλλά ουσιαστικά είναι παιδιά που έχουν χτίσει ένα τέτοιο είδους παιχνίδι με το γονιό, γιατί νιώθουν ότι μειώνεται η αξιοπρέπειά τους από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει, ναι, ο γονιός, αντί να τα επιβραβεύσει μετά τους πίδες που στα έλεγα. Δηλαδή, κάνω το σωστό και μετά με τιμωρεί και από πάνω, μειώνοντάς με. Να κλείσουμε λίγο. Sorry, το θες κάτι να ρωτήσω, αλλά θέλω να κλείσω το θέμα της επιβράβευσης για να μην παρεξηγηθούμε. Mm-hmm. Αυτή η επιβράβευση είναι ένα μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο, τα κατάφερες πολύ ωραία. Mm-hmm. Ένα φιλί, ένα φάι. Δεν είναι άντε μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας και εγώ μετά θα σου δώσω και παγωτό ή σταμάτα να σκληρίζεις και εγώ μετά θα. Όχι, όχι. Αυτά είναι. Σου πάρω ένα παιχνίδι. Αυτά είναι παζαρέματα και ανταλλαγές και δεν είναι καλά πράγματα να γίνονται, γιατί μετά τα κάνουν και τα παιδιά. Μετά αρχίζουν. Αν θες να διαβάσω, θα μου κάνεις αυτό. Αν θες να κοιμηθώ, θα μου κάνεις εκείνο. Και αρχίζει ένα ατελείωτο παρεδώσει που δεν χρειάζεται να γίνεται. Καταρχήν, γιατί τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά δεν τα κάνουν για μας. Αν λοιπόν αρχίσουμε και δίνουμε υλικά ανταλλάγματα, είναι σαν να τα πληρώνουμε να κάνουν πράγματα για μας. Οπότε, ναι, δεν μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους στην πορεία. Λοιπόν, είπατε λίγο πριν ένα κλισέ που σαν να έχουν κασέτα όλες οι μαμάδες όλων των ηλικιών το επαναλαμβάνουν. Όσο μεγάλα και είναι τα παιδιά τους, είδες που στα έλεγα. Ναι. Και τον είδες, τραβάνε και τη φωνή. Καλά να πάθεις τώρα. Ναι. Καλά να πάθεις τώρα. Τα έλεγα εγώ, δεν μ' άκουγες. Ναι. Άλλο ένα κλισέ είναι ότι όταν το παιδί έχει ξεφύγει και σου έχει σπάσει τα νεύρα, είναι να αρχίσεις τους χαρακτηρισμούς. Κακομαθημένε, βλάκα, γλωσσού. Και διάφορα κοσμητικά επίθετα που δεν έχουν τέλος, που χαρακτηρίζουν το παιδί και όχι την πράξη του. Και αυτό. Εκεί τι συμβαίνει? Καταρχήν να πούμε ότι και αυτό θεωρείται κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι ψυχολογική κακοποίηση. Και μειώνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Τα παιδιά όταν ο γονιός τους πει είσαι ψεύτης, ακατάστατος, βλάκας ή οτιδήποτε. Ειδικά σε πιο μικρές ηλικίες, τα παιδιά τείνουν να πιστεύουν το γονιό και να μην κρίνουν αν είναι σωστή η άποψή του, οπότε μπαίνουν μέσα σε αυτή την ταυτότητα. Αυτά τα ονομάζουμε, λέει, ναι, τα ονομάζουμε αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Αν ένα παιδί το πει 3 φορές βλάκα, μετά αυτό το παιδί θα λειτουργεί ακριβώς σαν ένα παιδί με χαμηλότερη νοητική ικανότητα, γιατί το έχει πιστέψει. Γινόμαστε αυτό που μας λένε ότι είμαστε. Αν την ίδια στιγμή λοιπόν του πεις είσαι τακτικός, είσαι οργανωτικός. Mm-hmm. Αν θεωρήσουμε ότι συνεχίζουμε το παράδειγμα του, ναι, φτιάξε, μάζεψε, ναι, τα παιχνίδια σου, τελειώνει εδώ το παιχνίδι, ας πούμε, και πας για φαγητό ή για κάτι άλλο.
Εκεί κάνεις, χρησιμοποιείς τη λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, θετικό αλλά τρόπο. Με θετικό τρόπο και βοηθάει πάρα για το πολύ. Παιδί κυρίως. Βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να τους λες θετικά πράγματα που μπορεί να μην τα έχουν, αλλά που να είναι αυτά στα οποία θέλουμε να φτάσουν. Στέλλα, και όταν τους τα λέμε, γιατί mm-hmm. σε είδα, μόλις το είπες, κατευθείαν χαμογέλασες. Όταν τους το λέμε, που είσαι έξυπνος, έξυπνη και όλα αυτά τα θετικά, τα κοιτάζουμε, τους χαμογελάμε, τους βγάζουμε το ανάλογο συνέστημα. Βέβαια. Ή είμαστε βέβαια. Στην κουζίνα που λένε πιάτα. Έλα, Αντώνη, εσύ που είσαι έξυπνος και οργανωτικός, μάθεις τα παιχνίδια σου. Αυτό τώρα θεωρείται αντιφατική συμπεριφορά. Δηλαδή, άλλα λέμε με τα λόγια και άλλα κάνουμε με τη στάση του σώματός μας. Δηλαδή, λέμε στο παιδί, αυτή τη στιγμή σε επενώ, σε επιβραβεύω και σε καμαρώνω, αλλά ουσιαστικά ασχολούμαι με τα πιάτα που πλένω. Και σχολιασμένη την πλάτη. Ναι, αυτό τα θυμώνει τα παιδιά και τα κάνει να μην μας πιστεύουν. Όταν θέλουμε να πιστέψουν τα παιδιά αυτά που λέμε, θα πρέπει να τα υποστηρίζουμε με τη συμπεριφορά μας. Γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν τόσο πολύ από τα λόγια μας, όσο από τον τρόπο που δείχνουμε τα λόγια μας. Ναι. Οπότε, σε ένα παιδί που θα το επιβραβεύσει, θα το κοιτά, θα του κάνει τα μαλάκια του, θα του κάνει ένα πατ-πατ. Ή θα του πεις κόλλα πέντε, για να δει και συμπεριφορικά τι σημαίνει αυτό το μπράβο, τι ωραία που τα κατάφερες ή πόσο καλή νοικοκυρά είσαι, ας πούμε, που τα τακτοποιείς τόσο ωραία. Έχουμε δύο ερωτήματα από τηλεθεατές. Να δώσουμε προτεραιότητα. Λοιπόν, μας ρωτάει μια τηλεθεάτρια αν η τιμωρία ή η συνέπεια είναι η σωστή λέξη όταν διαχειριζόμαστε προφανώς μια δύσκολη προκλητική κατάσταση με τα παιδιά μας και αν παραβιαστεί η τιμωρία ή η συνέπεια από την πλευρά του παιδιού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα 10χρονο παιδάκι, τι πρέπει να κάνει ο γονιός. Παραβιαστεί. Δηλαδή, αν προφανώς του έχει πει η συνέπεια για αυτό που έκανες είναι να πας στο δωμάτιό σου και το παιδί βγει. Αυτό καταλαβαίνω, ναι. Σου μεταφέρω ακριβώς το ερώτημα. Ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι αν και θέλω αυτά να τα συζητήσουμε πολύ εκτενώς σε μια συνάντηση περιοριοθέτησης, να πούμε ότι η διαφορά της τιμωρίας από τη συνέπεια είναι ότι η τιμωρία είναι ό,τι λάθος κι αν κάνεις έχει το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή σου κόβω την τηλεόραση ή τη βόλτα ή και εγώ δεν ξέρω τι την ώρα του ύπνου. Ενώ συνέπεια έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, είναι το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Και μάλιστα όταν τα αναλύσουμε λίγο θα δούμε ότι μιλάμε για φυσικές συνέπειες, γιατί κάποιες συμπεριφορές φέρνουν άμεσα αποτέλεσμα οι ίδιες. Αλλά όταν είμαστε γονείς χρησιμοποιούμε και λογικές συνέπειες, γιατί μπορεί κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή αν βγεις έξω και κρυώσεις δεν θα είσαι το βράδυ με πυρετό, οπότε δεν συνδέεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις βάζουμε λογικές συνέπειες, δηλαδή αν βγεις έξω και θες να είσαι χωρίς παλτό θα πρέπει να γυρίσουμε μέσα όταν αρχίσει να πέφτει ο ήλιος. Ναι. Οπότε έχουμε μια πιο άμεση συνέπεια. Ενώ τιμωρία είναι, όπως είπαμε, ό,τι και αν κάνεις στο στερό το ίδιο πράγμα, αυτό δεν διδάσκει κάτι στο παιδί. Ξαναλέω ότι η οριοθέτηση έχει να κάνει με το να διδάξουμε το παιδί μας μια βασική αλήθεια, πως ό,τι κάνουμε μας φέρνει ένα αποτέλεσμα πάνω μας. Αυτό κάνει η οριοθέτηση με την χρήση των συνεπειών. Δείχνει στο παιδί ακριβώς πως μία κατάσταση φέρνει ένα αποτέλεσμα, μια συμπεριφορά που κάναμε, μια επιλογή που κάναμε, φέρνει ένα αποτέλεσμα απάνω μας. Αν ήταν μια καλή επιλογή, φέρνει ένα καλό αποτέλεσμα και αν ήταν μια λάθος επιλογή, φέρνει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Και όταν λοιπόν το παιδί και η μαμά έχουν συνάψει μία συμφωνία, προφανώς να το μεταφράσουμε με τη λέξη τιμωρία και το παιδί παραβιάσει αυτή τη συμφωνία. Εκεί πώς λειτουργεί η μαμά, ο μπαμπάς, ο οποίος έχει να λάβει τη διαπαιδαγώγηση. Καταρχήν να πούμε ότι είναι καλό να ορίζουμε συνέπειες. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ούτε την έννοια ούτε τη λέξη τιμωρία σε όλο αυτό. Όταν ορίζουμε συνέπειες θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό συμβαίνει απλά για να πιστεί το παιδί ότι του έρχεται ένα λάθος, ένα αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί η συμπεριφορά του ήταν λάθος. Δεν προσπαθούμε να βάζουμε τεράστιες τιμωρίες. Ο στόχος μας δεν είναι να εκδικηθούμε το παιδί, ούτε να το κάνουμε να νιώθει φρίκι ή πάρα πολύ άσχημα. Ο στόχος μας είναι απλά να του δείξουμε ότι αυτό που έκανε σου φέρει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Τα παιδιά συνήθως δεν τηρούν τις συνέπειες που παίρνουν, αν αυτές είναι πάρα πολύ βαριές. Δηλαδή, αν πεις ένα παιδί ότι επειδή σήμερα δεν τακτοποιείς το δωμάτιό σου, για μια εβδομάδα θα κοιμάσαι στις 7.30 το βράδυ και το παιδί να είναι 9-10 χρονών, ας πούμε, αυτό είναι μια πολύ βαριά τιμωρία.
πολύ βαριά συνέπεια. Οπότε θα βρεθεί και ο γονιός στην κατάσταση να μην μπορεί να την τηρήσει. Mm-hmm. Να μην πούμε και το άλλο που συμβαίνει συνήθως με τους γονείς. Οι ίδιοι αναιρούν πολύ συχνά μια πολύ βαριά τιμωρία ή μια πολύ βαριά συνέπεια που όρισαν, γιατί νιώθουν οι ίδιοι θλίψη για το παιδί που τους στερούν κάτι τόσο πολύ. Πώς λειτουργεί αυτό στο παιδί όμως? Πάρα πολύ αρνητικά, γιατί ουσιαστικά οι γονείς παρουσιάζονται ασυνεπείς απέναντί του. Οπότε το παιδί παίρνει το μήνυμα ότι, okay, μπορώ να κάνω οτιδήποτε, με απειλούν με κάτι και μετά το ξεχνάνε και όλα είναι εντάξει ακριβώς όπως τα ήθελα. Δεν έχω καμία συνέπεια. Γίνονται συνέπεια τα ίδια. Να ρωτήσω για την περίπτωση που στην ίδια οικογένεια είναι πολύ διαφορετική στην αντιμετώπιση οι γονείς μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή, ο ένας είναι ένας πολύ χαλαρός γονιός ή αυτά που λες τα υιοθετεί και προσπαθεί να τα εφαρμόσει και ο άλλος είναι ένας γονιός που είναι λίγο ατράπης, σκληρός. Ναι. Και θα φωνάξει στο παιδί και ξύλο. Ουσιαστικά εκεί έχουμε μεγάλη δυσκολία, δηλαδή όταν υπάρχει ασυνέχεια και ασυνέπεια των δύο γονιών, καταρχήν το περιβάλλον θεωρείται σχιζοφρενείο γόνο. Γιατί το παιδί παίρνει αντιφατικά μηνύματα και τελικά δεν ξέρει ποιο από τα δύο να πιστέψει, να ακολουθήσει, γιατί τελικά ανάλογα με το ποιος γονιός βρίσκεται τριγύρω και ανάλογα με τη διάθεση του γονιού, το παιδί μπορεί να κάνει την ίδια συμπεριφορά χτες, σήμερα και αύριο και τη μια φορά να περάσει απαρατήρητο, την άλλη φορά να βρεθεί μπλεγμένο και την επόμενη φορά να επιβραβευτεί και όλα για αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό είναι σχιζοφρενιογόνο περιβάλλον. Το παιδί δεν έχει σταθερή βάση, δεν ξέρει τι προσδοκάμε από αυτό και τι μπορεί να προσδοκάει εκείνο από εμάς. Χρειάζεται να υπάρχει αυτή η συνέχεια και γιατί η οριοθέτηση γίνεται πολύ πιο εύκολα όταν οι δύο γονείς είναι συνεχείς και έτσι δεν υπάρχει δίπορτο στο παιδί. Και συγχρόνως χρειάζεται να υπάρχει αυτή η συνέπεια και η συνέχεια των δύο γονιών, γιατί αν ο ένας είναι πιο ήπιος, ο πιο οριοθετικός γονιός θεωρείται μπαμπούλας και ο πιο ήπιος γονιός θεωρείται του χεριού μας. Κανένας όμως δεν μας βοηθάει. Ή ο πιο αυστηρός γονιός θεωρείται μπαμπούλας και ο πιο σωστά οριοθετικός θεωρείται του χεριού μας. Το θέμα είναι ότι είτε φοβόμαστε κάποιον, είτε τον θεωρούμε του χεριού μας, δεν τον σεβόμαστε και δεν τον εμπιστευόμαστε. Να. Και έτσι καταλήγουμε να έχουμε παιδιά με δύο γονείς να ζουν στο σπίτι και να είναι ουσιαστικά ορφανά. Γιατί δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται κανέναν από τους δύο. Το κεφάλαιο γενικότερα της οριοθέτησης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω όμως λίγο πριν το κλείσουμε, μια και δεν έχουμε πιάσει ακόμα την οριοθέτηση, αλλά μιλούσαμε για επιθετικούς τρόπους συμπεριφοράς. Θέλω να τονίσω ότι και η ειρωνία, ο σαρκασμός που κάνουν συχνά οι γονείς προς τα παιδιά, θεωρείται κακοποιητική συμπεριφορά και μάλιστα είναι μια πολύ ύπουλη κακοποιητική συμπεριφορά, γιατί το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, δεν μπορεί να αμυνθεί. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αμυνθεί στην ειρωνία. Όπως επίσης και η πάρα πολύ επικριτικότητα από τους γονείς θεωρείται επιθετική συμπεριφορά. Γιατί θέλει να μας δώσει ένα-δύο παραδείγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Όμως σας υπόσχομαι ότι στην επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για όρια θα σας πω πάρα πολλά παραδείγματα. Να μιλήσουμε για οριοθέτηση στην επόμενη συνάντηση. Ωραία. Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα ευχόμαστε. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.